όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 75 χρόνια μετά το στιγερό έγκλημα του αμερικανικού εμπεριαλισμού ενάντια στο λαό της Ιαπωνίας είμαστε εδώ μπροστά στο προξενείο αυτής της υπεριαλιστικής δολοφονικής υπερδύναμης. Είμαστε εδώ γιατί δηλώνουμε ότι τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν. Τα εγκλήματά τους ήταν αμέτρητα μετά από αυτό στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι. Δεκάδες εκατομμύρια νεκροί σε όλο τον κόσμο. Πραξικοπήματα, εισβολές, άνομες επεμβάσεις. Αυτή είναι η ιστορία και του αμερικανικού αλλά και του υπεριαλισμού γενικά. Από αυτό το βήμα σήμερα εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όλα τα θύματα του υπεριαλισμού. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο λαό του Λιβάνου που δοκιμάζεται και αυτός, γιατί δεν είναι μόνο θύμα αυτής της έκρηξης η οποία σημειώθηκε, είναι θύμα και της καπιταλιστικής κρίσης η οποία μαστίζει και το Λίβανο και την περιοχή ολόκληρη αλλά και τον κόσμο, τις χώρες όλου του πλανήτη. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και καλούμε όλους τους λαούς του κόσμου, πρώτα και κύρια όμως τους εργαζόμενους, τους νέους, τον ελληνικό λαό, σε συσπήρωση και αγώνα. Δεν υπάρχει νύχτα που έμεινε για πάντα. Δεν υπάρχει νύχτα που δεν πέρασε. Θα περάσει και αυτή. Μόνο με τη δική μας πάλη θα έρθει πιο γρήγορα για να πληρώσουν οι λαοί όσο γίνεται μικρότερο τίμημα. Στον αγώνα έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο να διανύσουμε. Όλοι στον αγώνα. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Με αυτό το σύνθημα συνεχίζουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη.